Να κοιτάξω πίσω πριν να σε γνωρίσω. Οι τροχοί στην άμμο σαν τρέλη στριφογυρνάνε. Κι έρχεσαι από το βάθος, έκσταση και πάθος. Το παιχνίδι χάνω, πάρε με κοντά σου να με. Θέλω σκλάβος σου για πάντα, σκλάβος σου για πάντα, σκλάβος σου για πάντα. Σκλάβος σου για πάντα, μπορώ μου. Σκλάβος σου για πάντα, να με. Σκλάβος σου για πάντα, να με. Σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου. Θα σε περιμένω στο συνηθισμένο ραντεβού στο φλίσβο στις 9 στο φανάρι. Κι απ' τον κόσμο μου το δικό σου πόνο στην καρδιά θα κρύβω, ερώτα μου ζαβολιάρι. Θέλω σκλάβος σου για πάντα, σκλάβος σου για πάντα, σκλάβος σου για πάντα. Σκλάβος σου για πάντα, μπορώ. Σκλάβος σου για πάντα, να με. Σκλάβος σου για πάντα, να με. Σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα, και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο πόντο. Κι άμα θα βρω δακτυλικά αποτυπώματα, θα πει πως πήγε η αγάπη μας στο βρωμό. Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Φτάνω στο Θεό το καλύτερο που μου έχει τύχει είσαι εσύ, γι' αυτό στο δικό μου σ' έχω παραμύθι. Φτάνω στο Θεό μες στον κόσμο που υπάρχεις, μόνο είναι αρκετό ό,τι κι αν πω στα αφιερώνω. Ένα και δύο πήδα τα κύματα, μ' αυτά τα κύματα στα μάτια μου δεν έχω. Δύο και τρία ψάχνω τα βήματα, δίκια σε έχασα, οι σκέψεις μου σε έχουν. Τέσσερα, πέντε στην πόρτα σου φτάσα, μόλις μου άνοιξες ξεχάσα το όνομά μου. Έξι και δύο το μέτρημα έχασα, γύρισα πίσω μόνο εγώ και η μαγιά μου. Τα καλοκαίρινα τα σ' αγαπώ, θα είναι δικά μας, θα είναι πάντα εδώ. Απόψε έχει η καρδιά γιορτή και ο κόσμος όλος είσαι εσύ, όλα είσαι εσύ. Τα καλοκαίρινα τα σ' αγαπώ, με τα τραγούδια ακόμα θα στα πω. Απόψε έχει το νησί γιορτή και ο κόσμος όλος είσαι εσύ, όλα είσαι εσύ. Από τη γη ως το φεγγάρι και από το φεγγάρι πίσω εδώ, και όλα αυτά βάλτα επί χίλια, τόσο περίπου σ' αγαπώ. Να
μέτρα της θαλάσσας, την άμμο, τα αστέρια από τον ουρανό. Βάλτα μαζί και παραπάνω, τόσο περίπου σ' αγαπώ. Τόσο περίπου σ' αγαπώ. Όλοι με περνάνε για τρελό, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τι περνώ. Λένε πως πηγαίνω στο κρεμό και με τα ίδια μου τα χέρια ότι περνάω φιλιά στο λαιμό. Μπορεί να έχουν δίκιο τι να πω, μα εγώ σ' αγαπώ. Μουρή, με έχεις κάνει γαψουρή. Έφερε στα πάνω κάτω τσάβα, με φωνάζαν όλοι γάτο. Μουρή, με έχεις κάνει γαψουρή. Έφερε στα πάνω κάτω τσάβα, με φωνάζαν όλοι γάτο. Μουρή, πάει η αγάπη μου. Με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά. Να ήταν Θεέ μου καλύτερα φάρσα, αχ να ήταν πρώτα πριλιά. Κάποιο παγκάκι κοιτάζω στο πάγκο και χίλια θυμάμαι καλά. Όρκη κομμάτια και πίκρα στα μάτια, δεν λέω να σβήσει φωτιά. Να να ρα να να, να να ρα να να, να ρα να να ρα, να 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 ρα να να, να να ρα να να, να να ρα να να, να ρα να να ρα να να. Αυτά είναι. Πού τον θυμήθηκε στον Καριβέλα? Το θυμήθηκα τον Καριβέλα. Πω, Μούρι, με έχεις κάνει καψούρι. Ωραίος ο Μούρης. Αυτό το η Μούρι και το άλλο με το σισάμι στα δόντια σου. Εντάξει, τώρα πήρες... αυτό, με τα κομμένα νυχάκια. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι ίσως τα δύο πιο τέτοια του. Ποιο στίχος μου άρεσε αυτό το τραγούδι, προσπαθώ να θυμηθώ. Πρέπει να είναι από το δεύτερο. Όχι, κουπλέ, ναι, από το δεύτερο κουπλέ. Από τη Μούρι. Ναι. Τι, ποιο? Τέλος πάντων, δεν θυμηθώ. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε αποστολή τραγουδιού τώρα. Του Καμπακάκη, τα παλιοπράγματα. Το είπαμε. Να το ξαναπούμε. Ναι, πού πάει? Το αφιερώσουμε στον Γιώργο το Βριονάκη από το Νιό Χωριό. Γεια σου, Γιώργο. Ποιο είναι ο Γιώργος ο Βριονάκης? Είναι κάποιο που πρέπει να πάμε να γνωρίσουμε. Θα πάμε. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία. Δεν έχω πάει ακόμα εκεί και θέλω να πάω. Και το κλίμα και τα παιδιά όλα εκεί είναι. Έχουν ένα χώρο που γίνεται πάρα πολύ ωραίο κέφι και διασκεδάζουν και, και εμφανίζονται και τα παιδιά. Όχι, στο Νιό Χωριό είναι εδώ στου Αρμενού. Από κορώνα. Ναι, μετά του Αρμενού. Από κορώνα, ναι. Από κορώνα. Θα πούμε ένα μικρό κομμάτι γιατί το έχουμε ξαναπεί, να το αφιερώσουμε στον Γιώργο. Να πούμε δύο πρώτα λογάκια. Του αρέσει? Ναι, πολύ. Αφού μας πόσταρε και όταν ζητήσαμε παραγγελίες από τον κόσμο που τους είπαμε στο Facebook. Πόσταρε όταν... αυτό. Ναι, πόσταρε ένα ερασιτεχνικό που λέγεται τα παλιοπράγματα. Να σου πω, πες μας λίγο για τις κοινές εμφανίσεις που έχουν προηγηθεί με Σοφία Βόσου, Δήμο Αναστασιάδη και... Και Στέλιο Ρόκο. Στην ουσία κοινή εμφάνιση ήταν με τη Σοφία τη Βόσου, με την οποία την γνωρίζω χρόνια, μου έκανα μαθήματα και κάναμε μια εμφάνιση το καλοκαίρι και άλλη μια στον Πενέτο Μόρο. Στις γιορτές τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Στο Στέλιο το Ρόκο ήμουν support στο Νάμο και Ήλιο. Καλοκαίρι. Μία από τις συναυλίες που έγραψαν πολύ, ναι, πολύ. 5.500 κόσμο. Ήταν πολύ ωραία. Είχες έρθει, ε? Ναι, είχα έρθει. Ναι. Δεν άντεξα πολύ όμως. Εμένα ή το. Το ποτό. Α, το ποτό. Τι πήρες? Σημασία δεν έχει τι πήρα, σημασία έχει πόσο μπορώ εγώ να πιω. Ναι, τι πήρες? Και με σήκω τι με φύγανε. Κρασί ήταν, τι ήταν? Όχι, κάτι άλλο. Βαρύ αλκοόλ. Κάτι ναι, δυνατό. Βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα. Με έχεις μερακλώσει σήμερα. Λοιπόν, μας είπες για Βόσου, ναι. Δεν μας είπες για Δήμο Αναστασιάδη. Ναι, και εκεί σαν πόρτι μας τον πάλι Στάμα και Ήλιο. Πολύ ωραίες εμπειρίες και δύο για μένα. Απλά ξεχωριστήκαμε με τη Σοφία τη Βόσου γιατί ήταν δασκάλα μου και παίξαμε μαζί. Απλά με το Στέλιο το Ρόκο ήταν κάτι διαφορετικό για μένα γιατί
Ο κόσμος από κάτω ήταν 5.500 και ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Πολύ συνεργασία. Πολύ... Και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και ο ίδιος Στέλιος Ρόκος, πολύ συνεργάσιμος. Πολύ... Φοβερός, φοβερός. Ναι. Να σου πω... Είναι και ωραίος στη σκηνή κι αυτός. Πάρα πολύ ωραίος στη σκηνή. Δηλαδή γενικά... πιο ωραίος από ό,τι φαντάζεσαι. Γενικά έκανε ένα πάρτι. Μέσα στο καλοκαίρι έκανε ένα πάρτι. Ναι, το έθελε και ο κόσμος, γι' αυτό και έδωσε το παρόν. Πες μου για τα τραγούδια σου, το δίσκο, ο οποίος κυκλοφορεί. Ο δίσκος είχε καθυστερήσει, για να πω την αλήθεια στον κόσμο, γιατί συνέχεια με ρωτάνε και από πέρσι το λέω. Λόγω των live και λόγω των υποχρεώσεων έχει καθυστερήσει αρκετά. Έβγαλα ένα καινούργιο κομμάτι στο YouTube, το οποίο λέγεται Ταχυδρόμος. Είναι έτσι ένα διασκευασμένο κομμάτι δικό μου. Τώρα σιγά σιγά θα βγάλω και κάποια άλλη στην πορεία. Ναι, στο στούντιο είμαστε. Επειδή μου, δύο τραγούδια, δύο τραγουδιστών περιμένω τα καινούργια τραγούδια από τα δικά μας τα παιδιά. Και ξέρεις γιατί? Γιατί από ένα σημείο και μετά προσπαθούμε στην εκπομπή να είμαστε αυστηροί με τις επιλογές των καλλιτεχνών που καλούμε. Όχι για μας, για τον κόσμο. Γιατί μας λένε. Ναι, γιατί ο σκοπός και... δεν είναι να γεμίσεις χώρο. Ο σκοπός είναι να δώσεις μια όμορφη παρέα και να προτείνεις και ανθρώπους που αξίζουν. Με ρώτησε για ένας οδηγός ταξί. Συγγνώμη, όλα αυτά τα παιδιά που ακούω είναι από εδώ, από την Κρήτη? Του λέω ναι. Μου λέει ωραίες φωνές. Και ωραίες παρουσίες και ωραία παιδιά. Του λέω ναι, και εγώ δεν το ήξερα. Και εμφανίζονται και σε χώρους να τους παρακολουθείτε. Προτιμάτε, ναι. Περιμένω τα δικά σου τα τραγούδια και του Αντρέα τον Αναλαράκη. Άλλη. Και του Αντρέα. Άλλο είδος. Ναι, άλλο είδος, αλλά περιμένω πώς και πώς να βγάλει. Και εγώ το περιμένω τον Αντρέα. Πάντως, γιατί το συζητούσαμε προχθές, ήμασταν μαζί και το συζητούσαμε και εγώ το ίδιο περιμένω. Είναι πολύ αγχωμένος αυτό το διάστημα, αλλά νομίζω ότι θα κάνει κάτι πολύ πολύ. Εγώ σίγουρο είμαι. Από αυτά που ξέρω είμαι σίγουρο. Να πω παρένθεση ότι και για εμά είστε πολύ ευχάριστη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμεί μα ενώνει κάτι κοινό. Έχεις δύο ανήψια. Τώρα έχω δύο ανήψια. Πέρυσι είχα ένα που είχα έρθει. Είναι δύσκολο το δεύτερο. Θέλεις ένα χρόνο για να συντονιστείς το διπλό. Ναι, θέλει. Ο πρώτος χρόνος του δεύτερου ανήψιου. Συγγνώμη να ρωτήσω, χρειάζεστε χρόνο να συντονιστείτε ότι έχετε δεύτερο ανήψιο? Ναι, ναι, ναι. Οι φίλοι μιλάνε τώρα. Εγώ τη Δαλιδά, ας πούμε. Η μικρή μας βλέπει τώρα. Γεια σου, Δέσποινα. Πού είναι η Δέσποινα? Μιλάμε και για τα παιδιά της Ζαχαρένιας της Μπούτζουκα, που είναι παντρεμένη με τον αδερφό του Χρήστου, τον Νίκο, την αγάπη μας. Α, τώρα η Ζαχαρένια είναι παντρεμένη, ναι, με τον αδερφό του, ναι, Χρήστου. Πόσο χρονών είναι το μικρό? Το μικρό είναι δύο τώρα. Δύο και κάτι. Δυόμιση σχεδόν πάει. Το μικρό πήγε δυόμιση. Όχι, το μικρό λέμε το αγοράκι. Καλά, αυτό είναι απίστευτη τσαχπίνα αυτή, αυτό... η ανιψιά σου. Ναι. Ένα λεπτό, γιατί μπερδεύτηκα. Για το μικρό και τη μικρή λέμε. Για να σου πω. Η πρώτη είναι ανιψιά. Η πρώτη είναι, που είναι δύο χρονών και κάτι, ναι, δυόμιση. Το μικρό. Ο μικρός είναι 4 μηνών. Μόνο. Ναι, είναι μικρούλης ακόμα. Έχεις ακόμα. Τώρα το καλοκαίρι ξέρεις, θα τραβήξεις. Θέλω να τραβήξω πάντως, δεν έχω πρόβλημα. Θέλεις. Ναι, ναι. Άμα σε θέλει παράλληλα η μεγάλη με το μικρό. Εκεί θα έχουμε ένα θέμα πιστεύω, αλλά θα τα βολέψω. Θα βρω την άκρη. Τι περνάτε κι εσείς? Περνάμε, Μαρία, ναι, περνάμε. Γιατί είμαστε φίλοι 100% ή κάνουμε ότι είμαστε φίλοι, κατάλαβες? Εσείς το δίνετε όλο, ρε παιδί. Όλο. Λοιπόν, τα είπαμε τα τέτοια μας. Τι θα κάνουμε? Απλά να πω μια παρένθεση, συγγνώμη, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τα μαγαζιά στα οποία εμφανίζομαι. Και καλά είναι κάνεις. Το Μόρο, Παντ 11 και Μαΐστρο. Για τις για την... και επιλεγμένοι χώροι και ναι, χρήση. Ήταν, νομίζω ότι έχω κάνει πολύ καλές επιλογές. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη μου χρονιά. Δίνουν και να ευχαριστούμε και τον κόσμο που μας στηρίζει πάρα πολύ φέτος. Και ναι, ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ψάχνουν την καλή μουσική και τα νέα παιδιά και αυτούς που έχουν πραγματικά κάτι καινούριο να πούν και με ωραία παρουσία και ωραίο στήσιμο μπάντα. Το καλό και το ευχαριστούμε ότι υπάρχουν παιδιά στην Κρήτη. Κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ, να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό. Στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά, να κάνω κύκλους σαν όλο ολόγιο φεγγάρι στη σκηνή σου. Να τα αναφώτα τα θάμπα, τα θάμπα, να τα αστέρια φωτεινά, φωτεινά, στα χέρια να σταθήσω.
δρόμους της σιωπής. Μοναχός θα σβήνω τη μορφή σου. Μ' αρέσει να μη λέω πολλά, μη λέω πολλά. Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Και να σας πω κάτι τώρα, τον ψάχναμε τον Χρήστο Δαμιανάκη από το 2013, είναι από τους αγαπημένους μας καλεσμένους. Αλλά όλο λείπει. Τη μία ήταν στην Αθήνα, την μία ήταν Ιταλία. Στην Ιταλία. Αλλά επιτέλους βρέθηκε η στιγμή. Ναι, είναι και σπουδές, βέβαια, βέβαια. Τι τα καταφέραμε όμως, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Μουσικό ποδαρικό σας κάνω εγώ ή σας έχουν κάνει? Μουσικό ποδαρικό, let me think, ναι, εσύ μας κάνεις. Ναι, ναι. Καλό κουράγιο. Γιατί? Πρωτοχρονιάτικο, παιδιά. Κάνω καλά ποδαρικά συνήθως, από ό,τι ναι, μου έχουν πει, δηλαδή. Μετά, ξέρω εγώ, το έχω τεσταρισμένο από άλλες χρονιές. Πρωτοχρονιά το ράψαμε ρε Κώστα ουσιαστικά το 2013. Μα και πάλι δεν είναι το ποδαρικό της πρωτοχρονιάς. Ναι, το πρώτο μουσικό. Μετά είναι το πρώτο κανονικό. Στις μέρες του 2014. Έτσι. Εσείς. Πάντως ξέρεις τι έχω να παρατηρήσω, Χρήστο. Κάτι έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο. Δηλαδή, εμφανισιακά ή... Κάτι πιο όριμο μου βγάζεις. Κάτι πιο μεστό, να το πω. Κάτι της. Αυτό είναι τα ξενύχτια, μάλλον. Πες μας λίγο, να ξεκινήσω από το τελευταίο νέο. Υπάρχουν εμφανίσεις δικές σου στην Αθήνα? Ναι, ξεκινήσαμε μέσα στις γιορτές κάποιες εμφανίσεις στα Μελίσια. Και τώρα θα συνεχίσουμε πάλι, θα κάνουμε και άλλα live στα Μελίσια μαζί με τον Αντώνη και στα Πατήσια, στα κάτω Πατήσια, σε ένα άλλο μαγαζί. Όποτε βρίσκουμε χρόνο θα πηγαίνουμε για Αθήνα για εμφανίσεις, γιατί εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένες, είναι προγραμματισμένες όλες μέχρι τέλη Απριλίου. Οπότε όποτε βρίσκουμε χρόνο θα ανεβαίνουμε και Αθήνα. Παίρνεις τον Αντώνη μαζί σου και στα Μελίσια και στα Πατήσια? Ναι, το παίρνω. Γιατί κάνει παράπονα μετά και δεν μπορώ την μουρμούρα. Αυτά όλα είναι πολλά. Πολλά είναι. Που λέει και η... Λίγα ξεκίνησαν, αλλά μετά από τόσα χρόνια μαζεύτηκαν πολλά. Η Ντάλια, ναι. Ο παλμός του κόσμου από την Αθήνα, μιας και για σένα είναι νέο κοινό, δεν είναι η επικοινωνία η συχνή που έχεις λόγω της διαμονής σου? Νέο δεν είναι, γιατί από την Αθήνα ξεκίνησα πριν 10 χρόνια, αλλά είχα καιρό να παίξω. Όμως είχα να παίξω. Τι 10 χρόνια, καλέ. Πριν 10 χρόνια έκανα το πρώτο μου live στην Αθήνα. Την πρώτη μου συναυλία, ας πούμε. Μπουσουλιστός το έκανα. Περίπου. Μαθητής ηλικίου ήμουν, μαθητής ηλικίου. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά νέα, γιατί γίνονται σχέδια και για εμφανίσεις στο εξωτερικό. Έχει να μας πει πραγματικά για τις εμφανίσεις του παρέα με τη Σοφία Βόσου, με τον Στέλιο το Ρόκο, με τον Δήμο τον Αναστασιάδη. Τι κανονίζεις? Όλα αυτά σιγά σιγά. Μετά. Ναι. Επεδώσ' μας μια ιδέα όμως. Για το εξωτερικό πρώτα να σου πω. Κανονίζουμε μια εμφάνιση στο Λονδίνο. Στο επόμενο δίμηνο. Εσένα αρέσει το Λονδίνο? Ναι, μου αρέσει πολύ. Το έχεις το στυλάκι. Είναι λίγο τύπος Λονδίνο. Λονδρέζος. Λονδρέζος. Να πάρεις και εσύ την μπανάνα σου. Να μας πεις μια... Αλλά μην τη φας, μίλα μας μόνο. Σίγουρα. Σίγουρα. Αδυνάτησες? Όχι. Έλα, αδυνάτησες? Όχι. Μου λες εμένα όχι, αφού σε βλέπετε. Εδώ, παιδί μου, αυτό δεν ήταν πιο έξω? Ήταν πιο τέντα. Αυτή η μανία σου να ζυγίζεις τον κόσμο, δεν την έχω καταλάβει. Δηλαδή... Όχι, απλά πίνει μισό μπουκάλι πλέον. Α, μισό. Το λιγόστεψες. Ναι. Μπράβο. Γι' αυτό άρχισες να χάνεις. Εντάξει, τώρα τα έχουμε βρει, οπότε δεν πίνω να ξεχάσω. Καλά. Τα έχουμε βρει, λέω. Τα βρήκατε, προχωράει καλά η σχέση. Να σου πω, Αντώνη, πες μου λίγο για την εμπειρία των εμφανίσεων σε άλλες πόλεις που είναι πέρα από τα όρια της Κρήτης και του κόσμου. Πώς σου φαίνεται το? Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλος κόσμος, άλλη νοοτροπία και γίνεται, δεν ξέρω, ο κόσμος όταν είναι έξω από το μέρος του, δηλαδή και κριτικοί να βρεθούν σε μια βραδιά μας στην Αθήνα, το ζουν διαφορετικά. Είναι και η ανάγκη του κόσμου να ξεδώσει. Αυτό, που όταν μετακινείσαι και είναι, το έχεις πρόγραμμα να ξεδώσεις, το κάνεις απλά. Ναι, ναι, απλά το κάνεις. Το ευχαριστούμε πιο πολύ. Ισχύει πάρα πολύ. Θέλει. Όχι, έλεγα και εδώ στα Χανιά πού είστε? Εμφανίσεις, λέμε μονομές. Είμαστε κάθε Σάββατο στον Πενέτο Μωρό, στο Κούγκαπι, όπου περνάμε τέλεια. Το κλίμα είναι πάρα πολύ έτσι ζεστό, υπάρχει πολύ όρεξη από τον κόσμο. Είμαστε δύο Κυριακές το μήνα στην Pub 11. Πάλι διαφορετικό, γιατί είναι μια καθαρή πάρα. Άλλος χώρος, ναι, κάτι ύφος, διαφορετικό με το Σάββατο. Και είμαστε δύο Κυριακές το μήνα στο Ρέθυμνο, στο Μαΐστρο. Εκεί το αγαπάτε λίγο, κατάλαβα. Είναι ωραία, γενικά αγαπάμε το Ρέθυμνο.
πολύ. Οπότε... Και το ρεύμα σας αγαπάει, Χρήστο. Το ελπίζουμε. Σάββατα είστε και εκεί. Στο Μαΐστρο είμαστε δύο Κυριακές κάθε μήνα. Δύο Κυριακές. Παίζουμε την Κυριακή που έρχεται. Να κανονίσουμε να πάμε. Πάμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. 5 ώρα το μεσημέρι. Στο... Πάμε. Στην πατρίδα. Έχουμε προσκλήσεις από το ρεύμα. Και από εμάς έχετε. Πρέπει να πάμε. Και στον Πεντομόρο και στην Πυραρία και στο Μαέστρο που σας βολεύει. Κυρία, χάσηκε. Δεν κανονίζουμε αυτή την Κυριακή να πάμε στο Χρήστο να έρθουμε να τα γκρουπάρουμε όλες τις δουλειές μας μαζί. Ναι. Αγαπημένη κυρία, χάσηκε. Δεν είναι καλή ιδέα, Νεκτάριε. Αντωνία. Πάρα πολύ καλή ιδέα είναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί γίνεται χαμός με αυτό. Αλλά έτσι όπως το άκουσα από τα παιδιά, πραγματικά με κέντρισε να σταθώ, να μείνω, να μην συνεχίσω τη δουλειά που έκανα. Η επιτυχία της χρονιάς από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θεωρώ ότι είναι κοντά στα δικά σου vibes, σαν τραγουδοποιός δικός μας, νέο παιδί. Θα θέλαμε πάρα πολύ να το ακούσουμε. Και εμένα, αγαπημένο μου κομμάτι, είναι οπότε. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε. Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου. Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει. Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά. Μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Αν είναι κάτι που με κράτησε απ' τα ξένα, αυτό το φως μου δεν υπάρχει σαν λυγή. Κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί. Να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Εντάξει, παιδιά, δηλαδή. Όταν δεν ξεκινάει η εβδομάδα με φίλους που με τραγούδια να σε ξυπνάει, ρε παιδί μου, η ενέργεια και όλο αυτό το ο ρυθμός, δεν πάει στρωτά. Όχι, κάναμε ωραία ξεκίνημα στην εβδομάδα μας. Λοιπόν, παίρνουμε μια ανάσα με τον Χρήστο και τον Αντώνη μαζί, οργανωνόμαστε. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι, αλλά μην λείψετε από τη συνέχεια, γιατί. Γιατί έχουμε να σας πούμε για βότανα, γιατί φάγαμε πολύ και πρέπει να αποτοξινωθούμε. Έχουμε να σας πούμε πώς θα φροντίσετε ένα πολύ κλασικό και αγαπημένο λουλούδι που θα μας δώσει πληροφορίες ο Γιώργος ο Φραγκούλης. Ακριβώς. Και είναι και ο Βασίλης, όπου κάτι σκαρώνει. Πάλι φωτιές βάζει στην κουζίνα. Αλλά δεν θα σας τα αποκαλύψουμε. Αυτό το παιδί είναι πολύ καυτό τελικά. Για θυμίσεις και ερχόμαστε. Επιστροφή μετά το πρώτο μας διαλυματάκι, Δευτέρα, ζωντανά εδώ στην τηλεόραση Κίδων. Έτσι, με τις σταθερές μας ενότητες, αγαπημένες και για σας και για μας πάρα πολύ, Ρούλα Παγιαλάκη και Γιώργος Φραγκούλης. Σας βάλαμε μαζί σήμερα λόγω χωροταξικών θεμάτων. Ωραία, μια χαρά. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά δεν έχουμε πει. Καλή χρονιά. Καλά ξεκίνησε. Μια χαρά. Πάρα πολύ. Μια χαρά. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε να βλέπουμε το πολύ όμορφο θέμα που έχει ο.